ψάρεμα με τη βάρκα. Έχω μπει αργά. Είναι γύρω στις 9-9 και κάτι. Πρόγνωση του καιρού για άπνοια λαθεμένη μέχρι στιγμής. Δεν υπάρχει πρόβλημα. Δεν είναι τόσο μεγάλη διαφορά. Ναι μεν, έχει ένα κύμα, αλλά όχι πάρα πολύ. Φυσικά είναι πιο πολύ από αυτό που έλεγε ότι θα είναι άπνοια. Ελπίζω σε λίγο να είναι άπνοια. Σήμερα είναι από τα ψαρέματα, τα θέλω μεν, αλλά δεν μου αρέσουν και ιδιαίτερα γιατί είμαι μόνος μου. Δεν μου αρέσει να είμαι μόνος μου στο ψάρεμα, δεν έχεις με κανένα να μοιραστείς τη χαρά σου. Μόλις μπήκα, έχω αρχίσει και ψάχνω, θα πάω σε κάποια γνωστά σημάδια που έχουν ψάρια και το ξέρω. Έχω έτοιμο το καλάμι με τη σιλικόνη, αυτό δεν πάει να πει ότι δεν έχω ζωντανά. Έχω ζωντανά, αλλά η πρώτη μου επιλογή πάντα είναι να κατεβάσω σιλικόνη σε περίπτωση που το ψάρι έχει πάρα πολύ όρεξη και φάει ανέμακτα χωρίς ζωντανά και ιστορίες. Δεν θα τρέξω να πάω προς το σημείο, θα το πάω ψαχτό και λόγω του ότι έχει πάρα πολύ κύμα και για τον ίδιο λόγο που σας λέω στα τελευταία μου βίντεο, ότι με το καινούργιο βυθόμετρο έχω αρχίσει και με πιάνει η τρέλα της εξερεύνησης, γιατί κάνει αυτή τη χαρτογράφηση που μου αρέσει πάρα πολύ. Ελπίζω να βρω ψάρια και αλλού, όχι μόνο στα σημεία που ξέρω ότι υπάρχουν, όχι μόνο στα σημεία που μέχρι τώρα τα έχω δει. Ψάξιμο επάνω στην ξέρα τώρα. Την πρώτη. Με το που δω κάτι μέσα η σιλικόνη. Αν δεν δείξει ενδιαφέρον, σουπιά. Νερό στις σουπιές. Στα ίδια σημάδια που είδατε τα ψάρια στο προηγούμενο βίντεο. Φυσικά έχω να έρθω από το προηγούμενο βίντεο. Έχει πέρασει μια εβδομάδα, αλλά εντάξει. Κάτι βλέπω. Για να δούμε. Δεν θα βάλω ηλεκτρική, είδα μόνο ένα ψάρι, οπότε δεν υπάρχει λόγος να σταματήσω από πάνω, αλλά θα σβήσω τη μηχανή σε περίπτωση που ενοχλώ. Είδα ένα ψάρι, ήταν στο ανέβασμα από τα 60, στα 50 κάτι τέλος πάντων. Κάνα 2-3 κατεβάσματα, δεν είναι πολύ, ένα ψάρι είναι τώρα. Θα πρέπει να έχει πολύ όρεξη για να κυνηγήσει τη σιλικόνη μου από μακριά. Για να δούμε. Λοιπόν, έγινε η προσπάθεια με την σιλικόνη, δεν έπιασε και τώρα θα ξαναψάξω μέχρι να βρω τα ψάρια. Έχω δολώσει ήδη σουπιά και θα ρίξω με τη σουπιά. Πρώτη προσπάθεια τεχνητό, δεύτερη προσπάθεια ζωντανό. Μετά αν δεν πιάσει ούτε αυτό θα εξετάσω και την περίπτωση
να είναι ψάρια άλλα που θέλουν, ας πούμε, πλανάκι. Θα δούμε. Το ψάχνω εδώ τώρα και όλα καλά. Προφανώς είναι ντάσκα. Το έπιασα πάρα πολύ ψηλά. Ωραία! Κοίτα δύναμη! Κοίτα δύναμη! Κάτσε! Και με τα δύο αγκίσια. Να το. Οπ, στο κατέβασμα. Με ακολούθησε από κάτω και στο κατέβασμα με πήρε. Το micro jig είναι από τα καλύτερα ψαρέματα που έχω κάνει από βάρκα, τέλος. Πω πω πω. Εντάξει. Αυτά είναι. Έτσι. Έλα, έλα, έλα. Πόσο γαμάτο είναι, πόσο. Και τα δύο. Και τα δύο αγγίσια. Τρέλα, τρέλα. Το σημείο αυτό προς το παρόν έχει ντάσκες, έχει αρκετές. Δεν θέλω να παρασυρθώ και να κάτσω εδώ πέρα τώρα να πολεμάω τις ντάσκες. Νάτες. Φαίνονται εκεί στο βυθόμετρο μια χαρά.
έχω σουπιές και θέλω να πάω να ψαρέψω πιο δυνατά ψάρια όπως είναι αγρίδες. Οπότε θα πάω τώρα σε ένα άλλο σημείο στις συναγρίδες και εδώ είδα ψάρια, αλλά δεν είχαν όρεξη και θα περάσω μετά, ούτως ή άλλως είναι στο δρόμο μου για την έξοδο, να ξαναδώ τις δάσκες να παίξω. Έφυγε. Τουρμπίνα κάτω. Βλέπω κάτι ψάρια. Ας ελπίσουμε ότι θα είναι οκ. Okay. Άντε, το πήρα. Όχι, δεν μ' αρέσει αυτό. Λες. Πω, πολλές να είναι Σμέρνα. Παναγία μου. Ναι. Δεν είναι καλό ψάρι. Δεν μ' αρέσει ο τρόπος που τσίμπησε. Ωραία, που στιμή. Θα μου χαλάσει και τέτοια. Για να δούμε. Μότο, τόπα, τόπα! Τόπα ότι είναι Σμέρνα, ρε γαμότο, τόπα. Θα μου χαλάσει και... Α, ωραία, τα κόψε. Ωραία, μια χαρά. Τι να κάνω. Όταν δίνουμε, όταν μου χαλάνε τη σουπιά, τέτοια ψάρια δεν ξέρετε. Δεν ξέρετε πραγματικά. Με πιάνει τρέλα. Πρώτη κατεβασιά, παλιοσμέρνη. Αυτό πάει να πει ότι τα ψάρια που βλέπω, γιατί βλέπω, δεν έχουν και ιδιαίτερη όρεξη. Γιατί, δεν ξέρω, μην με ρωτάτε, δεν είναι καλό το φεγγάρι. Πέρασε κάποιος και τα μαριόλεψε. Γαμώ το σπίτι τους. Δεν έχω ιδέα. Φρέσκια σουπιά πάει κάτω τορπίλι. Μη μου ξανατσιμπήσεις Σμέρνα μόνο. Οπ, 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 οπ. Κατευθείαν. Κατευθείαν. Πω 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 κατευθείαν. Δεν πρόλαβα να κλείσω. Κάτσε να δούμε τι είναι, αλλά πω πω. Ωραία. Δεν πρόλαβα. Μπράβο. Δεν πρόλαβε να πατώσει κάτω η σουπιά. Και κατευθείαν
το πήρα το ψάρι, μάλλον είναι φαγκρί, αν και δείχνει να λίγο μεγάλο, αλλά μάλλον φακρόπουλο θα είναι. Ωραία, δυνατό όμως. Φαγκρόπουλο είναι, λόγω, σας το λέω με σιγουριά, όχι σιγουριά, ποτέ δεν υπάρχει σιγουριά, πάντως πρέπει να είναι φαγκρόπουλο. Πρέπει να είναι φαγκρόπουλο. Χτυπάει κάπως περίεργα. Δεν με έχει συνηθίσει έτσι η συναγρίδα. Φαίνεται και στο βυθόμετρο το ανέβασμα. Το βγάζω μια φωτογραφία να σας το δείξω. Για να δούμε τι είναι. Πάντως είναι καλό ψάρι. Για να δούμε τι. Χτυπάει περίεργα, έχει πιαστεί περίεργα. Τι σκατά είναι αυτό, ρε γάμο. Ναι, φαγκρόπουλο. Καλά τα λέω. Θράσος, τέτοιο θράσος, μόνο το φαγκρί θα έχει. Ωραία. Ήτανε φαγκρί και έκανε τέτοια μανούρα γιατί είχε πιαστεί πλαγίος. Και πλαγίος μάλλον, θα δείτε. Μισό λεπτό. Νάτο. Γι' αυτό η μανούρα. Νάτο. Έχει πιαστεί πλαγίος. Το τσίπισε, έλα. Το πήρα. Πάλι φαγκρόπουλο. Πάλι φαγκρόπουλο. Αυτά έχει, δυστυχώς. Κάτω, ναι. Ωραίος ο φαγκρός. Ουφ. Δεύτερο φαγκρόπουλο. Θα μου τις πριονίσουν τις σουπιές, δυστυχώς. Θα κάνω μια βόλτα εδώ γύρω-γύρω να δω αν θα δω λίγο μεγαλύτερα ψάρια. Κεφάλαιο συχνότητες. Ο ήχος ταξιδεύει με κάποια συχνότητα. Δηλαδή, με υψηλές συχνότητες ή χαμηλές συχνότητες. Τις συχνότητες τις μετράμε σε kHz. Οι υψηλές συχνότητες, πρακτικά, εμάς αυτό που μας ενδιαφέρει, είναι ότι έχουν καλή ανάλυση, αλλά δεν ταξιδεύουν βαθιά. Οι χαμηλές συχνότητες δεν έχουν τόσο καλή ανάλυση, αλλά ταξιδεύουν βαθύτερα. Για να κατασταλάξουμε ποιες θα χρησιμοποιήσουμε, ο άνθρωπος είπε ότι θα χρησιμοποιήσουμε τη 200 συχνότητα, βέβαια αυτό ήρθε μετά από πολλές μετρήσεις και πολλές έρευνες. Η 200 συχνότητα είναι για το ψάρεμά μας κατάλληλη, για να έχουμε καλή ανάλυση του βυθού και καλή ανάλυση των στόχων. Και η 50 είναι για να πηγαίνουμε βαθύτερα, όχι με τόσο καλή ανάλυση, αλλά για να μπορούμε να δούμε σε μεγάλα βάθη. Από εκεί και πέρα υπάρχουν διάφορες συχνότητες, όπως είναι 28, όπως είναι 32, όπως είναι 15 συχνότητα, 15, όπως λέμε στην κοινή έτσι, γλώσσα μας, στην ψαρευτική, που από εκεί και πέρα αυτές χρησιμοποιούνται για εξειδικευμένους σκοπούς, δηλαδή μεγάλα αλλιευτικά σκάφη ή ερευνητικά σκάφη. Ανάλογα με τη συχνότητα που χρησιμοποιούμε, εκπέμπουμε τον ήχο υπό κάποια γωνία, δηλαδή ένα πράγμα σαν χωνή, που τον ονομάζουμε κόνος.
ανάλογα με το άνοιγμα αυτού του κόνου, όσο πηγαίνει βαθύτερα ανοίγει, ανάλογα με το άνοιγμα αυτού του κόνου, έχουμε και την ανάλυση στο βυθόμετρό μας. Άρα λοιπόν, σαν παράδειγμα, πολύ απλό για να έχουμε εμείς στο μυαλό μας και να καταλαβαίνουμε τι γίνεται, όταν είναι στενή η συχνότητα, μπορεί και χτυπάει και χτενίζει, όπως λέμε στη γλώσσα μας, το βυθό. Δηλαδή, έχοντας μια κοιλότητα ή δύο μονόπετρα, μπορούμε να τα χτυπήσουμε με στενές δέσμες και να τα γράψουμε στην οθόνη μας όπως ακριβώς είναι. Ενώ αν έχουμε μια φαρδιά συχνότητα, θα τα καλύπτουμε αυτά μεταξύ τους, δηλαδή δύο ίδια μονόπετρα θα τα χτυπήσουμε όλα μαζί, θα μας τα φέρει όλα μαζί στην οθόνη και δεν θα καταλάβουμε αν υπάρχουν δύο και θα μας τα δείξει σαν ένα. Το ίδιο είναι όταν έχουμε διάφορα κυλώματα. Δηλαδή, στα κυλώματα μπορεί η στενή δέσμη να μπαίνει μέσα στα κυλώματα αυτά και να τα έχουμε στην οθόνη μας. Ενώ αν έχουμε τα μικρές σχισμές, όπως λέμε στο ψάρεμα, ή χαράκια, όταν έχουμε φαρδιά δέσμη, δεν θα μπορέσουμε ποτέ να τα δούμε, γιατί πολύ απλά δεν χωράει να μπει μέσα και να μας φέρει αυτό που θέλουμε εμείς, την ανάλυση που πραγματικά αναζητάμε. Γιατί μέσα στα χαράκια είναι και τα ψάρια, έτσι. Αυτό μην ξεχνάτε. Πάμε να δώσουμε δύο παραδείγματα για να καταλάβουμε τι θέλουμε εμείς να πάρουμε από τις συχνότητες. Δηλαδή, όταν θέλουμε να ψάξουμε ένα χώρο, να δούμε αν έχει ψάρια, αν έχει κάτι ενδιαφέρον, χρησιμοποιούμε φαρδιά συχνότητα. Ασχέτως αν η φαρδιά είναι για να πάμε βαθύτερα, δηλαδή η 50 συχνότητα. Οπότε έχουμε φαρδιά δέσμη, σκανάρουμε μεγαλύτερο εύρος από τον πυθμένα. Αν θέλουμε να δούμε λεπτομέρεια, βάζουμε την υψηλή συχνότητα που έχει στενή δέσμη για να δούμε λεπτομέρεια στο ανάγλυφο του βυθού. Και εννοείται θα δούμε καλύτερα και τα ψάρια. Παραδείγματος χάρη, αν ξέρουμε ότι ο τόπος έχει κάποια χαράκια και θέλουμε να ψάξουμε κάποιο χαράκι, θα χρησιμοποιήσουμε στενή δέσμη για να έχουμε μια καλή χαρτογράφηση. Αν θέλουμε να δούμε αν υπάρχει στην περιοχή μας ένα μονόπετρο ή ένα ναυάγιο, θα βάλουμε τη φαρδιά δέσμη. Ή φαρδιά δέσμη για να δούμε αν ο τόπος κρατάει ψάρια γενικότερα. Αυτά όσο αφορά τις συχνότητες σε ένα πρώτο επίπεδο. Συνεχίζουμε στα επόμενα επεισόδια με μεγαλύτερη ανάλυση. Παιδιά, παραγάδι έχω πιάσει. Κοίτα εδώ. Έπιασα παραγάδι. Και το σήκωσα. Έρε. Γι' αυτό δεν τσιμπάνε τα ψάρια. Κάτι έχουν ρίξει εδώ. Πες το, ντε. Κοίτα, κοίτα εδώ. Κοίτα εδώ. Απίστευτο. Υδροκοπήθηκα. Πατάω εδώ και πατάω σκηνή. Ρε παιδιά, έβγαλα όλο αυτό. Αυτό είναι σκηνή τυλιγμένο. Το άλλο δεν μπόρεσα, δεν άντεξα. Δηλαδή κουράστηκα πάρα πολύ. Τράβαγα, είναι πιασμένο στο βυθό. Ελπίζω κάτι να σώθηκε με αυτό. Παρατάνε τα σκηνιά όπου να είναι, ρε γάμοτο. Όπου να είναι, ρε γάμοτο τους. Αφού δεν έσπασε το καλάμι μου. Πάμε, συνεχίζουμε ψάρεμα. Λοιπόν, μόλις πήρα ένα τηλεφώνημα από
ένα μέλος συνδρομητή, μέλος επίπεδου Diamond, και όπως γνωρίζετε, όπως λέει κιόλας, αν πατήσετε τη συμμετοχή στο κανάλι μου, μετά από 2 μήνες Diamond μπορείτε να έχετε για ψάρεμα. Ο φίλος ο Κυριάκος έχει συμπληρώσει τους 2 μήνες, ήρθε από τη Λάρισα, με περιμένει εδώ στο λιμάνι να πάμε μαζί για ψάρεμα. Τώρα πάω να το πάρω, σήμερα και αύριο θα ψαρέψουμε μαζί. Θα πάω να τον πάρω και ελπίζω να πιαστεί και ένα ψάρι καλό, μόνο και μόνο για την προσπάθεια και για το ταξίδι που έκανε. Βγαίνω να πάρω τον Κυριάκο. Τι έγινε? Φωτοβολταϊκά, βάλω. Κάτι... κάτι σαλεύει κάτω. Με τζιγκίν. Θα την κατέβαζα. Όχι, όχι, τώρα κάνω τέτοιο, κάνω... θα την κατέβαζα τη σουπιά. Κάνω, κατεβάζω πρώτα πάντα, κατεβάζω σιλικόνι, νούμερο ένα, δεν είναι. Πήρες, αχ. Το δες. Ωραία. Κύριε, που στο κατέβασμα, ρε. Όχι, ρε. Πάει, την έχει κόψει την τέτοια. Σόπα, ρε. Σόπα, ρε. Με πήρε, άρα. Α, τι παίζει εδώ. Να καταλάβω. Πρέπει να κατεβάζεις και εσύ το. Τζιμπάει. Πάρ' το, μωρέ. Μπράβο. Θα την έκανα. Όχι. Δεύτερο. Εντάξει, μπορεί να μην ήταν αυτά, έτσι. Τι είναι, ρε, λες να είναι τίποτα φαγκρό. Είχε μείνει λίγο. Κάτι τέτοιο είναι. Φαγκρό, ήδη φάση. Ανέβηκε και το άλλο μαζί του, κοίτα. Και το άλλο μαζί του και κατέβηκε. Ναι, το βλέπω, ναι. Ανέβηκε παρέα του. Άντε, θα δούμε τι στο διάολο κάνει. Αλλά δεν ήταν τόσο, δεν είναι τόσο χοντρή αυτή. Όχι. Το είδες όμως που ανέβηκε παρέα του. Ναι, ανέβηκε μαζί. Μέχρι τα 40 μέτρα. Θα πω στη μαμά ότι πήγες για φαγητό. Α, πες το, σίγουρα δεν ήταν αυτά τα ψάρια που βλέπω. Όχι. 100%. Αυτό είναι. Τώρα. Κάτω. Έτσι ο Τσιμπάι. Σκορπίνα. Ο Τσιμπάι λέει. Ωραία. Μαλακία.
Ρε εσύ, είναι εύκολο να πιάσει καλαμάρια. Καλαμάρια σου πιάσει. Καλαμάρια. Τώρα ειδικά είναι πολύ εύκολο. Πώς θα τα βρω, δηλαδή, πού θα ψάξεις, στον τόπο που δεν το ξέρεις. 50-60 μέτρα, σε όπου έχει ψάρι, όπου έχει ψηλό, ναι. Πολύ ψηλό, το ψηλό μπορείς να το δεις. Ναι, μπορώ. Ε, ναι. Όπου έχει ψηλό θα ρίχνεις και για καλαμάρια. Τα καλαμάρια τι τρώνε, το ψηλό. Απλά θέλει πριν εξημερώσει. Μέρα, τα άλλα μεσημέρι. Από τα 50 μέτρα και κάτω, ό,τι ώρα γουστάρεις. Κανένα πρόβλημα. Ο βυθός. Τίποτα. Δεν έχεις πρόβλημα. Λάσπη. Λάσπη να είναι. Λάσπη, φύκια, ό,τι παντού. Δεν είναι, είναι. Τώρα έχει παντού καλαμάρια. Θα δοκιμάσω. Πήγαινε καταρχήν. Θα υπάρχουν κι άλλοι που θα κάνουν εκεί πέρα. Δεν υπάρχει περίπτωση να είσαι μόνος. Δεν βλέπεις εκεί πέρα ένα τσούρμα από βάρκες το πρωί. Ναι, κοίτα, δεν πηγαίνω το. Ρε φίλε, εντάξει, όταν είναι καλαμάρια, είναι καλαμάρια όμως. Αλλιώς μετά σου πιες, άμα θέλω να πιάσω. Σου πιες, είτε... πρέπει να πας σε πολύ ρηχά κομμάτια. Ναι. Θα βάλεις βαρύδι, ακριβώς πάνω από το βαρύδι σε σημείο, σε τόσο. Ακριβώς πάνω από το βαρύδι, ένα λευκό βαρύδι καλό θα ήταν. Ακριβώς πάνω από το βαρύδι θα έχεις γουρουνάκι. Γουρουνάκι τέτοια. Θα το αφήνεις να πηγαίνει κάτω και θα σβήνεις και θα πηγαίνεις αρόδων που λέμε. Ναι, εύκολο είναι και αυτό. Αλλά μέχρι 10-12 μέτρα. Ή η καλύτερη περίπτωση, ακόμα επειδή έχεις την ηλεκτρική μηχανή, βάζεις ηλεκτρική μηχανή, εγώ το κάνω έτσι δηλαδή, βάζεις ηλεκτρική μηχανή και να μείνεις ακίνητος και κάνω spinning, spinning egging. Αυτό ναι. Λοιπόν, με το καλά μου ρίχνω μακριά, φέρνω. Ρίχνω από εδώ, ρίχνω γύρω γύρω και το φέρνω. Αυτό είναι ακόμα καλύτερη περίπτωση. Αυτή είναι η συνακριτό μας. Αυτό είναι. Αυτό είναι η συνακριτό και είναι καλή. Και καλή, ε. Γράφει. Πάρε λίγο την άλλη κάμερα. Γράφει. Ω, τα σπάς όλα. Έλα, ρε. Τα σπάς όλα. Έλα, ρε, για μου. Πώς γίνεται να χάθηκε αυτό το ψάρι, δεν μπορώ να καταλάβω. Πώς γίνεται. Αν είναι δυνατόν. Όχι μόνο καρφώθηκε. Καρφώθηκε. Κάναμε και 2-3 τσαμπουκάδες πάνω κάτω και έφυγε από τα αγκίσια. Και καινούργια αγκίσια, να πεις ότι ήταν τίποτα. Δεν μπορώ να καταλάβω. Όλα γίνονται, όλα χάνονται. Αυτή ήταν και η ευκαιρία μας να πιάσουμε ένα μεγάλο ψάρι σήμερα, μεγάλο σε μέγεθος. Ήταν καλό, ήταν συναγρίδα αυτό σίγουρα. Τελειώσαν οι ζωντανές πιές, αυτή τη στιγμή υπάρχει μόνο νοπή που την έχω κατεβάσει. Δεν θα επιμείνω και ιδιαίτερα, ξέρω ότι δεν θα κάνει δουλειά. Θέλει το ζωντανό του εδώ πέρα. Θα κοιτάξω ότι μπορούμε να γίνει κανένα κατέβασμα με σιλικόνη και λίγο πλανάκι να πιάσουμε καμία ντάσκα να γουστάρουμε. Και έλεγα πώς να βγάλω το βίντεο, πώς να βγάλω το βίντεο. Βρήκα πώς θα το βγάλω το βίντεο. Η μέρα με τις χαμένες τσιπιές, είμαι αρτών. Σήμερα, εντάξει, 4 ψάρια τσιπήσανε και δεν τα πήρα, αλλά εντάξει, που, γενικά τέτοιες τσιπιές συνήθως το πιάνω το ψάρι. Αλλά δεν είναι αυτό που με πείραξε. Αυτό που με πείραξε πραγματικά είναι τα 2 ψάρια που πραγματικά καρφωθήκανε, τα ανέβασα κιόλας. Και ξεακυσωθήκανε και ειδικά το τελευταίο, το οποίο δεν έχω λόγια, από τα ψάρια που δεν θα πίστευα ποτέ ότι θα χαθεί.
Δεν μπορεί να σου έχει πάρει τόσα φρένα να έχει γίνει τέτοιο κάρφωμα και να χάνεται το ψάρι. Δεν ξέρω. Είμαι σίγουρος για το τελευταίο ότι ήταν στην Αγρίδα. 90%. Τέλος πάντων, ποτέ δεν είμαι σίγουρος. Τα ψάρια υπάρχουν μέσα. Μπορεί να μην έκανα και καλή χρήση για τις 10 σουπιές που είχα. Δαπάνησα αρκετές εκεί με τα φαντρόπουλα. Εντάξει, είχα και αυτή την ατυχία με τη Σμέρνα. Τέλος πάντων, αύριο ούτως ή άλλως εδώ θα είμαι και ψαρεύσουμε μαζί και με τον Κυριάκο, ο οποίος σήμερα... Άρε Κυριάκο, με το που μπήκε στην μπάρκα, ρε φίλε, έχασα 3 ψάρια. Γιατί δεν πάει να πει ότι σε κάτι. Μπει, το λέω, ναι, αύριο. Λοιπόν, αύριο τον Κυριάκο να τον αφήσουμε έξω μέχρι να πιάσουμε τα δύο. Ναι, ναι, μακριά όμως. Μακριά. Όχι μόνο. Αύριο θα μας σώσει ψάρια. Ναι, αλλά πήρες πτυχές από συναγρήματα. Ναι. Ναι, ναι, ήταν. Ενώ πριν έπαιρνες φαγκρόπουλα. Φαγκρόπουλα, ναι, ναι. Είναι τώρα, 50-50. Λοιπόν, θα βγει συμπέρασμα αύριο. Θα βγει συμπέρασμα αύριο. Φέρ' το παιχταρά. Ωραία, μεγάλε. Άστα, τσιμπάει. Τι τέρας είναι. Φύγε, κουλό, τρελα, φύγε. Γεια σου, ρε Χριστοφοράκλα. Πιάσω ρε, πιάσω ρε, πιάσω ρε, σε θέλω να σε έχω τώρα, παιδί μου.